Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα, κύριε Νατσούλη, και σε εσά και του ακροατέ σα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία και η διαδικασία τη επαναπέτρηση. Αλλά εμεί θα πάμε λίγο το χρόνο πιο πίσω. Θέλετε. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πάρουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει, θυμάστε, την τελευταία Παρασκευή πριν τη Δεύτερη Κυριακή. Τότε σα είχαμε εδώ για την τελευταία λέξη. Έτσι δεν είναι. Mm. Ήταν όμω η πρωτη τελευταία σα λέξη, γιατί να τελευταία την είπατε το απόγευμα στην ομιλία σα. Ήταν ε, ένα γεγονό, η φωτογραφία που έκανε το γύρο τη ε, Καστοριά με τον ε, κύριο Τσούκα, με την παρουσία του στην κεντρική σα ομιλία. Ε, και βεβαίω κάτι που έστειλε και ένα μήνυμα ε, συμπόρευση για τον αγώνα τη Δεύτερη ε, Κυριακή. Πώ έγινε όλο αυτό, Αν θέλετε να μα το πείτε, ε, Βεβαιότατα. Ε... Καταρχήν θα πρέπει ξεκινώντας να ευχηθώ μια καλή θητεία στον κύριο Κορετσίδη. Τα συγχαρητήρια μου σε αυτόν και στο συνδυασμό του. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Λέτε τα συγχαρητήρια. Πολλοί πρόσκησαν ότι στην ανακοίνωση του συνδυασμού δεν υπήρξε ναι. η λέξη συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν και γι' αυτό θέλετε να πείτε κάτι. Τώρα τα λέτε τα συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, ε, είναι πολύ πιο προσεγμένο, πολύ πιο ανθρώπινο όταν βγαίνουμε ναι. στον αέρα και το λέμε ανθρώπινα. Έτσι. Έτσι. Όπω ε, θέλαμε να κάνουμε και τι συζητήσει που είχαμε, όπω ξέρετε, τουλάχιστον για το δικό μα σταθμό, ε, στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα, ακριβώ. Γι, αυτό, γι' αυτό λοιπόν και οφείλουμε, γιατί η δημοκρατία πάντοτε νικά mm -hmm. και θα πρέπει να σεβόμαστε βεβαίω πάντοτε και τα αποτελέσματα τη Και στη δημοκρατία υπάρχουν ρόλοι. Ο ίδιο ο, ίδιος ο λαό, βεβαίω. Και αυτό που αποφασίζει εν τέλει είναι ο λαό για το σε ποια θέση ε, θα βάλει τον κάθε έναν από όλου όσου θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί ρόλο στη δημοκρατία. Ουδή. Από τον πρώτο έω τον τελευταίο. Βέβαια, όσον αφορά το θέμα το οποίο είπατε ε, για τη συμμετοχή του κυρίου Τσούκα στην τελική ομιλία mm -hmm. στο Λιμναίο, αυτό ήταν. Ε, ε, Προέκυψε εκείνη την ημέρα γιατί. Κατόπιν, ναι, ναι, αυτό προέκυψε μετά από την πρώτη Κυριακή. Διότι κανένα δεν εγνώριζε ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα είναι δεύτερο, ποιο θα είναι τρίτο. Απορρέκυψε την, την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή. γιατί, γιατί ποιο ήξερε και ποιο μπορούσε να μου πει ότι εγώ θα ήμουν δεύτερο. Αν δηλαδή στην περίπτωση που ήταν ο κύριο Τσούκα, θα πηγαίνατε εσεί, ήταν δηλαδή. δεν ήταν τίποτα ηλυμένο, δεν είχε τίποτα που αποφασιστεί απολύτω τίποτα. Απλά Εφόσον έχουμε ήμασταν δύο συνδυασμοί οι οποίοι διαπνεόμασταν από τον ίδιο σκοπό. Και ο ίδιο σκοπό μα. Ναι, μα λέει η Έλληνα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καλύτερα. Και Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. καλύτερα ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάρα πολύ Θέλει ωραία. να σα ακούσει ο κόσμο όπω καταλαβαίνετε. Ε, Ένα να με διορθώνετε. Να με διορθώνετε. <laughs> ναι, αφού με βλέπετε από εκεί απέναντι του γυαλί. <laughs> ε, ε, λοιπόν. Ε, ε, δεν υπήρχε καμία προηγουμένω συνεννόηση ποτέ. Γιατί δεν γνωρίζαμε τα αποτελέσματα. Περιμέναμε όλοι να δούμε ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Εφόσον λοιπόν οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα τη Κυριακή εκείνη, αυτό που μα συνδέει, τον δικό μου συνδυασμό με τον συνδυασμό του κυρίου Άκη, του Τσούκα, mm -hmm. είναι, είναι ο ίδιο στόχο. Ο στόχο μα ήταν η αλλαγή. Ο στόχο μα ήταν να φέρουμε το νέο, το καινούριο. Εφόσον λοιπόν είχαμε ακριβώ του ίδιου στόχου, ήταν επόμενο αυτή η σύμπραξη και αυτή η συνεργασία μεταξύ μα. Και ήταν και ιδιαίτερη η χαρά μου που πραγματικά, γιατί ε, θέλα, αυτό που έκανε ο κύριο Τσούκα θέλει γενναιότητα ψυχή. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κάποιο, να το ξέρετε. Μετά από μία. Και δεν ήταν ε, και μόνο του, ήταν δύο εξτατία. από τα πιο δυνατά του στελέχη. Ακριβώς, από τα κορυφαία του στελέχη. ήταν και η και κυρία Σπύρου, και ήταν και άλλα, ήταν η Κατερίνα, και άλλα και άλλα στελέχη δικά του μέσα. Έτσι, που ήταν πιο πίσω από την πρώτη γραμμή των εκλογών. Όχι μόνο Η κ. Σπύρου, ήταν και στο ήταν... εκλογικό σα το βράδυ και χθε στην επαρκή μεταμέτρηση. Ακριβώ. Για, Ακριβώ γιατί είχαμε του ίδιου στόχου. Και ο στόχο μα ήταν η αλλαγή. Η αλλαγή αυτού που ζήσαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ε, και γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο τη συνεργασία. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βεβαίω και έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ αυτή ιδιαίτερα λοιπόν τον κύριο Άκη Τσούκα για αυτή την απόφαση του, που ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιο να αποφασίσει κάτι τέτοιο να το γνωρίζετε. Μπορεί να, πάρει, να δώσει μία στήριξη. Συνήθω και κατά το μάλλον ε, αυτά γίνονται βουβά. Έτσι. Mm. Δεν βγαίνουν προ mm. τα το, ματιού, ξέρετε, το ξέρετε, τα γνωρίζετε εσεί αυτά. Mm. Το να πάει ο ίδιο ο αρχηγό τη αντιπαράταξη λίγε μέρε μετά. Από τα αποτελέσματα τη πρώτη Κυριακή, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εννοείται ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι επίση. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα ερώτημα, κύριε μέλλον για, για το μέλλον. Ε, για το ε, μέλλον. Επειδή σήμερα μα ενδιαφέρει και πολύ αυτό το κομμάτι, Α. το τι θα γίνει από πρώτη πρώτου και πώ θα ασκείτε και εσεί στην αντιπολίτευση, άλλωστε είναι ένα κομμάτι τη συζήτησή μα. Σημαίνει ότι αυτό το δίδυμο θα το δούμε σε ένα κοινό μέτωπο και στην αντιπολίτευση από πρώτη πρώτου. Δεν ξέρω ακριβώ τον ρόλο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο κύριο Τσούκα. Ε, Δεν μιλήσω... έχετε μιλήσει γι' αυτό. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον δικό μα συνδυασμό και για μένα. Ε, και μια ξεκινάμε το δικό μα συνδυασμό, εδώ είναι που θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθο ψυχή και καρδίας ε, Όλου όσου μα εμπιστευτήκαν, το μισό δηλαδή καστοριανό λαό γιατί είμαστε μισή μονάδα πίσω από τον ε, ε, Δήμαρχο, τον κύριο Κορετσίδη. Έτσι. Δεν είναι, ε, είμαστε και εμεί νικητέ. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Όταν εμεί είμαστε στου 49,5 και ο νικητή είναι στο 50,5. Άρα λοιπόν δεν νιώθουμε ιτημένοι. Νιώθουμε το έχουμε νικητές. πει πολλέ φορέ και χαίρομαι που το λέτε κι ε, Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν νικητέ. Δεν έχει φτιαχτεί έτσι η δημοκρατία μα. Είναι γιορτή η δημοκρατία και χαρά να συμμετέχει στι διαδικασίε τη. Ακριβώ, ακριβώ. Και όπω είπαμε, ο καθένα, γι' αυτό έχουν προβλεφθεί ρόλοι στην ναι. δημοκρατία. Ουδή. Όταν δείτε σε όλε τι διαδικασίε, σε οποιοδήποτε κλιμάκιο, οπουδήποτε, και για τον τελευταίο, η δημοκρατία θα έχει ένα θεσμικό ρόλο. Ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ασκείται όπω πρέπει να ασκείται. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσου μας τιμήσαν, αυτό το 50 περίπου το 100, το 49,5% του καστοριανού λαού, που πραγματικά ε, αγγίξαμε τι ψυχέ του και πιστέψαν αυτό το οποίο θέλαμε να του δώσουμε, αυτό το πνεύμα τη αλλαγή σε κάτι πολύ καλύτερο. Μπροστά στην προκοπή και στην ανάπτυξη αυτού του τόπου Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα Το οποίο κατορθώσαμε και το εμφυσίσαμε Ξεκινώντας από το μηδέν Είναι πάρα πολύ σημαντικό Ξεκινώντας από το απόλυτο μηδέν Και μάλιστα ε, Ήμασταν παντελώς μόνοι μας αυτό μου άρεσε εμένα ιδιαίτερα και ήταν και προσωπική μου επιλογή. Ήθελα να είμαστε μόνοι μας. μα. Εγώ και αυτό πολύ όμορφο συνδυασμό, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν γιατί πιστέψανε σε μένα, πιστέψαν σε αυτά που του είπα, το κάναμε κτήμα όλων μα και μετά όλοι ω ένα τεράστιο συνδυασμό αυτό προσπαθήσαμε να το βγάλουμε προ τα έξω και πείσαμε τον μισό Καστοριανό λαό. Γι' αυτό νιώθουμε πραγματικά όλοι μα νικητέ. Γιατί αν δείτε και τα δικά μου Τα ένα τεράστιο όγκο μηνυμάτων Και τηλεφωνημάτων τα οποία δέχομαι ε, Που είναι όλα για συγχαρητήρια Δεν είναι κάτι για το ε, Να μας παρηγορήσουν Αν είναι δυνατόν πραγματικά Νιώθουμε νικητέ Μετά από μια τέτοια ε, τεράστια μάχη Που δάσαμε εδώ και πάρα πολλού μήνες κάτω από αντίξωε συνθήκε, ξεκινώντα από το μηδέν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και πάλι. Σε ευχαριστώ λοιπόν από βάθο καρδίας όλου όσου ε, στηρίξανε αυτή την προσπάθεια Λέβαια. και ε, ήταν συνοδηπόροι ε, και μα αυτά όμω, ναι, ναι. θα ήθελα να ευχαριστήσω ναι. και το άλλο 50,5%. Ε, για τη στάση την οποία κράτησε και για τι επιλογέ που έκανε, και ξέρετε, εδώ θα ήθελα να κάνω και μία αυτοκριτική δική μου. Ναι. Γιατί δεν φταίει αυτό το, ο μισό πληθυσμό τη Καστοριά που δεν μα στηρίξαν σε αυτή την προσπάθεια. Ε, προσωπικά εγώ φταίω. Ε, γιατί και για αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη. Γιατί δεν κατόρθωσα να ε, του δώσω. Κρατάμε λίγο τα λόγια, γιατί μερικά από τα λόγια είναι σημαντικά για τη σημερινή συζήτησή μα. Αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη του αποτελέσματο, είπατε. Μάλιστα. Βεβαίω, και την αναλαμβάνω όχι μόνο όσον αφορά αυτού οι οποίοι μα στήριξαν και μα ψήφισαν, αλλά και αυτού που δεν μα ψήφισαν. Και εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο τη ευθύνη. Γιατί εκεί δεν κατορθώσαμε να του πείσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά θέλαμε μέσα από την καρδιά μα. Για την αλλαγή για την αλλαγή του τόπου αυτού για να φύγει μπροστά στην προκοπή και στην ανάπτυξη για τις οικογένειές μας ε, αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ήταν ε, η αποτυχία η δική μου που δεν μπόρεσα να πείσω αυτόν τον κόσμο για, την, ε, ρεαλισμό, για τον ρεαλισμό και την ε, αλήθεια που κρυβόταν πίσω από όλα αυτά τα οποία πρεσβεύαμε όλου αυτού του προηγούμενου μήνε, είτε μέσα από το πρόγραμμά μα, είτε μέσα από τι ανθρώπινε σχέσει μα, είτε μέσα από την πιστικότητα την οποία εμεί ε, δώσαμε και έδωσα και εγώ προσωπικά προ τα έξω. Γιατί ξέρετε, ο κόσμο μα έχει γίνει δυσπιστό, και εγώ του δικαιολογώ, γιατί λένε «Ναι, τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ξανακούσει». Εκεί είναι λοιπόν το κλικ, στο οποίο δεν κατορθώσαμε σε αυτούς, στο μισό, επαναλαμβάνω, Καστοριανό λαό, να τους πείσουμε ότι εμείς πραγματικά, μέσα από τη λέξη «αλλαγή», όχι μόνο το εννοούμε, αλλά είναι και ο πραγματικός μας στόχος η προκοπή και η ανάπτυξη αυτού του τόπου χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Εδώ είναι που έλεγα νωρίτερα ότι μήπω είναι και νωρί να σα ρωτήσω, αλλά για αυτή την αλλαγή θα αγωνιστείτε μέσα από τη θέση τη αντιπολίτευση στα πέντε χρόνια. Ε, ο Γρηγόρη Γρηγοριάδη έχει ή έχει σκεφτεί από τώρα ε, ότι μπορεί να έχει και μια δεύτερη ευκαιρία σε πέντε χρόνια. Είναι πάρα Ήτάξει, πολύ νωρί να το πει. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ νωρί γιατί ακόμα δεν έχουμε. Αναλάβει. Γι αυτό όχι, είπα. Δεν έ, όχι μόνο δεν είναι νωρί, ρωτήσω. Ακόμα πρέπει, ναι. Πέρασαν πολύ λίγε μέρε από το τέλο αυτού του αγώνα. Και ξέρετε, όταν ε, στον αγώνα τα δίνει όλα, δένεσαι και με τον ίδιο τον αγώνα. Δένεσαι με όλου αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ε, του γνωρίσαμε. Δεν ήξερα πολλού από αυτού. Ξέρετε, μπορεί να ήμουν εδώ σε πολλά διαστήματα τη σταδιοδρομίας μου, αλλά δεν είχα γνωρίσει του ανθρώπου όλων των χωριών μα. Δεν είχα γνωρίσει του ανθρώπου ακόμα και μέσα στην Καστοριά, όλου. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερο πλούτο τον οποίο φέρω μέσα στην ψυχή τη δική μου είναι η γνωριμία, κόσμο που η γ, η γνωριμία με αυτού του ανθρώπου. Τόσου ξένου μέχρι τώρα ανθρώπου, εντάξει, ε, δικοί μα άνθρωποι, συγχωριανοί, κοντοχωριανοί, συμπολίτε μα και συμπολίτησε, αλλά με του οποίου δεν είχαμε έρθει ποτέ σε επαφή. Γνωρίζοντα μέσα από του συλλόγου το τι γίνεται και τι ακριβώ συμβαίνει. Δεν άφησαμε σύλλογο για σύλλογο τον οποίο να μην έχω έρθει σε επαφή και να ακούσω ε, την αγωνία αγωνία του, την αγωνία του κόσμου και στο τελευταίο χωριό, που πραγματικά όλοι αγωνιούν για το μέλλον και το αύριο. Ένα ερωτηματικό μα θίζει του πάντε. Είναι μέσα στα προβλήματα όλε οι οικογένειε. Όλε οι οικογένειε. Όλε έχουν παιδιά φευγάτα από τον τόπο μα. Όλε αναρωτιούνται τι θα γίνει αύριο, πού πηγαίνουμε. Ε, αυτό λοιπόν ε, ήταν ένα, ένα πρωτόγνωρο συνέστημα για μένα. Και μέσα και από την ανθρώπινη σχέση που πηγαινουμε αυτο λοιπον ηταν ενα ενα πρωτογνωρο συνεστημα για μενα και δημιουργήσαμε και στο συνδυασμό, γιατί ο συνδυασμό ήταν τεράστιο και με δείγμα ανθρώπων από όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου της Καστοριάς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, λοιπόν και με τους ξένους και τους νέους ανθρώπους τους οποίους γνωρίσαμε γίναμε ένα τεράστιο σύνολο και δεθήκαμε με αυτόν τον κόσμο δεθήκαμε με τον τόπο, δεθήκαμε με τα προβλήματα το βράδυ κοιμόμουν και τα προβλήματα σκεφτόμουν τι ακούσαμε σήμερα στο χωριό τάδε, στο χωριό τάδε, στο χωριό τάδε στην πόλη τι μας είπαν, τι, τι είπανε στο Απόζαρι, γιατί το Απόζαρι έτσι τι μας λένε στην Καλυθέα, γιατί η Καλυθέα έτσι γιατί το Νταϊλάκι, γιατί η Χλό, γιατί η Ομόνια έτσι, γιατί τα, τα, πάντα, τα πάντα, τι να σας πω. Όλα αυτά, όλα αυτά όμως μέσα. Στο μυαλό, αυτά είναι που γεμίζουν το μυαλό με πλούτο. Και ο πλούτο αυτό είναι ο πλούτο τη γνώση, είναι ο πλούτο τη ανθρωπιά και τη ανθρώπινη σχέση. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα και το μεγάλο ε, όφελο και κεφάλαιο που κερδίζουμε μέσα από αυτό τον ε, ψυχοφθόρο ναι. και δυνατό αγώνα που κάναμε. Γιατί ο αγώνας ήταν επί 24 ώρου βάση, κύριε Νατσούλη. Δεν ήταν ε, ε, καθόμαστε, δεν καθίσαμε ποτέ και πουθενά. Επειδή στο όνομα του συνδυασμού είχατε και τη στρατηγική, θα αλλάζατε κάτι στη στρατηγική σας μέχρι που να φτάσουμε στην πρώτη ή στη δεύτερη Κυριακή. Τώρα βέβαια μιλάμε πάντα εκ το αποτελέσματος. Ε, προφανώς, προφανώς κάτι θα αλλάζαμε, ναι. Ε, και όχι τόσο όσον αφορά τη στρατηγική, όσον αφορά την τακτική. Ε, και αυτό συντα... στρατηγική είναι. Στην τακτική χάσαμε, Συντακτική. όχι στη στρατηγική. Έτσι, δηλαδή κάποια πράγματα μικρά τα οποία πολλέ φορέ φαίνονται ε, ασήμαντα, και, και, και όμω έκαναν τη διαφορά. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικά Άξτε. γιατί είναι τόσο λίγε οι ψήφοι τη διαφορά. Και επειδή το είπατε προλίγο και για την επανακαταμέτρηση. Ναι, Πάντοτε θα, γίνεται. Ε, τα περισσότερα μηνύματα πρέπει να σα πω είναι ναι. γι' αυτό και ναι. μάλιστα επειδή. Ξέρετε. Όταν ακούστηκε ότι θα κάνετε την επανακαταμέτρηση, άρχισε και να μπαράζ σχολείων. Ναι. Και θετικών, αλλά και αρνητικών. Να σας πω. Ε, ναι. Έγινε το talk of the town που λέμε εμεί στο δικό μα το χωριό, κύριε Γρηγοριάδη. Μάλιστα. Είναι πολλή συζήτηση <laughs> αν θα έπρεπε να γίνει ή αν δεν έπρεπε να γίνει η επανακαταμέτρηση. Γιατί... Ή σαν ναι. τον κύριο Τσούκα να δεχτείτε το αποτέλεσμα και να πείτε συγχαρητήρια ναι. στον κύριο Κορεντσίδη. Καλή θητεία. Κοιτάξτε, Από την α... πρώτη στιγμή. Να σα πω κάτι. Ήθιστε, και άμα πάμε προ τα πίσω θα το δείτε και παντού. Όταν υπάρχει πολύ μικρή διαφορά, έτσι, αν υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφορά, δεν θα το συζητούσαμε καν. Όταν η διαφορά είναι κάτω από 200 ψήφους όταν η διαφορά είναι 170 ψήφοι που στην ουσία είναι το μισό από του 170 ε, ε, τότε. Ε, πάντοτε γίνεται επανακαταμέτρηση και γιατί. Είχαμε χθε τον κύριο Πάτσχο και κινήθηκε μια περίπτωση ε, Παπουλίδη Τσαμίση, ναι. όπου πάλι περίπου με τόσου ψήφου είχε κρυθεί εκείνη ναι. η αναμέτρηση Είχε mm -hmm. ξεκινήσει η επανακαταμέτρηση, αλλά σταμάτησε στην α, μέση. Δεν είχε ολοκληρωθεί γιατί είχε διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Το θυμάμαι, και ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί είχε διαμορφωθεί, και ξέρετε γιατί κυρίω. Γιατί έπρεπε να ελέγξουμε τα άκυρα. Είχαμε 277 άκυρα. Ε, αυτό έπρεπε να ελεγχθεί. Δεν έπρεπε να το αφήσουμε έτσι. Και βεβαίω, κοιτάξτε, είναι επανακαταμέτρηση. Δεν την κάναμε μόνοι μα. Είχε όμω και αυτό το ρίσκο, κύριε Γρηγοριάδη. Μην ναι. πούν. Ναι. Μα να, δεν δέχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φαντάζομαι το ζηγήσατε και αυτό. Το αποτέλεσμα, τα, πάντοτε τα δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα όμω, όποιο ένομο δικαίωμα έχουμε μέσα από τη δημοκρατία, πρέπει να το ασκήσουμε. Και βεβαίω έπρεπε να γίνει επανακαταμέτρηση. Έτσι. Κυρίως ο στόχος μας ήταν να δούμε τι έχει γίνει με αυτά τα άκυρα εκεί πέρα ε, Βρεθήκαν μικρές παραλήψεις Βρεθήκαν πάντοτε που, που δεν, βρίσκονται που δεν, που δεν αλλάζουν όμως που... ή δεν επηρεάζουν ίσω ίσως το τελικό αποτέλεσμα βέβαια, και, βέβαια, και γι' αυτό βέβαια. ίσως δείμε στο σας... επόμενο βήμα που έχει Είναι επίσης Έτσι. Εννοώ, ε, δικαίωμά σα Να πάτε στο εκλογοδικείο Είπατε δεν πάμε στο εκλογοδικείο Αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα Θα είμαστε στην αντιπολίτευση του Δήμου Ναι Ακριβώς ε, Θα πρέπει και αυτό γιατί όλα όσα έχουμε βρει, στα οποία ήταν παρόντε και τη σημερινή δημοτική αρχή και του συνδυασμού του κ. Κορετζίδη. Όπω έτσι, 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 να... έτσι, έπρεπε να είναι. Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία. Η πανακαταμέτρηση δεν έγινε μόνο από εμά. Έγιναν ταυτόχρονα και από την δημοτική αρχή. Που ήταν άπαντε εκεί, δίπλα στο έναν δικό μου ήταν και ένα του κ. Κορετζίδη. Έτσι. άρα Αλλιώ δεν δε 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 μπορεί δε να γίνει η επανακαταμέτρηση. Μπορεί ναι. να γίνει, μπορεί να γίνει. Είναι επιλογή του καθενό αυτή. Αν θα συμμετέχει ή αν, αν δεν θα συμμετέχει. Βεβαίω. Δεν, δεν, είναι υποχρεωτικό. Και πολύ καλά έπραξαν βέβαια και ήρθαν και αυτοί εκεί πέρα για να μην υπάρχει καμία απολύτω. Γιατί δεν ήταν στόχο να δούμε. Ήταν ο στόχο καθαρά δημοκρατικό. Να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει. στην όλη Τίποτε διαδικασία μα την εξήγησε ο κύριο Πάτσιο, που είναι πρόεδρο του Γηγορικού Συλλόγου Καστοριά, αλλά χθε ήταν και ο νομικό τη δική σα πλευρά αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, μάλιστα. Και δεν πήραμε να ξέρετε να κάνουμε επανακαταμέτρηση να δούμε αν ήταν σωστά ή όχι μέσα οι φάκελοι στα ε, ναι. νούμερα. Κυρίως ε, ήταν, να δούμε, άκυρα, να δούμε τα άκυρα. Όλα τα άκυρα. Να δούμε Κυρίως τα άκυρα, άκυρα γιατί ήταν πολύ μεγάλο το νούμερο σε δεύτερη, για δεύτερη Κυριακή μιλάμε, έτσι. Γιατί δικαιούνται, ε, υπάρχει... Ένα λόγο να έχουμε άκυρα τι πρώτε Κυριακέ, όπου υπάρχει σταυροδοσία. Εντάξει σίγουρα υπήρχε Όταν η, η κατεύθυνση υπάρχει. από το Κουκουέ, παραδείγματο χάρη, όλα τα ψηφοδέλτια Κουκουέ να πάνε άλλο λευκά εκείνα. ή άκυρα. Εκείνα, άλλο εκείνα, τα λευκά, τα είδαμε εκείνα. Εκείνα ήταν, ο, εκείνα ήταν στο σύνολο στα λευκά. Πολλά, πολλά από τα άκυρα, να ξέρετε, ήταν, είχαν κολλημένο πίσω το λευκό. Κάτι το οποίο. Μπορούσε να και δικά σα ψηφοδέλτια και του κυρίου Όλα ναι. Και των δύο παρατάξεων. Πολύ περισσότερα ήταν τα δικά μα. Πολύ περισσότερα ήταν τα δικά μου. Γιατί τα δικά μα, σαν συνδυασμό. Γιατί ξέρετε, γιατί το χαρτί. Ε, και μου εξηγήθηκε αυτό μετά. Το χαρτί το δικό μα ήταν πολύ παχύ. Το χαρτί του λευκού ήταν πάρα πολύ ψηλό και δημιουργείται, δημιουργείται ένα στατικό ηλεκτρισμό μεταξύ των και Είναι Πώ ανοίγουμε, να... ένα... ανοίγουμε... Κολλού, Ναι, και, δε... και πολλοί δεν το αντιληφθήκανε. Λόγω Εδώ... τη διαφορά του πάχου του χαρτιού μεταξύ των δύο. Ναι, του κολλάει το ένα σαν... στο άλλο, δημιουργούμενο... δημιουργείται στατικό ηλεκτρισμό και είναι όπω τα μπλοκ ζωγραφική που ανοίγουμε. Μάλιστα, και τα... Α, το κάτω το, ψηλό, το, το, διαφανή, το χαρτί. Διαφανή, το διαφανή, ναι. Το ψηλό το χαρτί κολλάει στο άλλο και σαν ναι, να έχουμε βάλει κόλα. Σε πολύ κόσμο έχει συμβεί αυτό να το ξέρετε. Και, και, εγώ τον τόπιασα, το προσωπικά τον τόπιασα, το λέω τι έγινε, γιατί είναι τόσο γοντρό. Και του κάνουμε το δάχτυλο για να το ξεκολλήσουμε. Α, παραλίγο να ρίξετε και εσείς έτσι, άκυρο. Τέλος πάντων, έψαχνα... το παίρνατε είδηση. Μα το έψαχνα... έψαχνα το, έψαχνα το λευκό. Ψάχνατε το λευκό. Και λέω τώρα εμένα δεν με έβαλε ένα λευκό εδώ. Καλά, σα σας έπρεπε να σας δώσω μόνο ένα. όχι, όχι, <laughs> ε, ε, όχι, γιατί, η δημοκρατία ε, αυτό Τους πρέπει να τους δίνουν το, δικό τους. Όχι, η δημοκρατία αυτό επιτάσσει. Θα πρέπει να τα πάρουμε. Ναι, κρυφή η, η ψήφο είναι μυστική. Και πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό και για τον εαυτό μα. Αυτό μας. Είναι ξέρετε. Το δικό σα θυμάμαι τον κύριο Κουτσούμπα ναι. στις στι εθνικέ εκλογέ που πήκε δύο φορέ και βγήκε από τον Καραμπαραβά και δεν είχε να δώσει το δικό του. <laughs> <laughs> Εκπληκτικό. <laughs> σαν κίνηση. <laughs> σαν εικόνα και σαν εικόνα βέβαια. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση τη επανακαταμέτρηση. Αυτό εξηγείται σήμερα προ όλου που σχολίασαν είτε έτσι είτε θετικά είτε αρνητικά την κίνησή σα αυτή. Βεβαίω, λοιπόν, χθε, όπω είπαμε, βγήκατε με την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Θέλετε τώρα που δεν έχουμε και την πίεση του χρόνου να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πάμε σε ένα ενδιαφέρον κομμάτι που είναι το πώ θα σκίσετε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό κύριε Γρηγοριάδη, γιατί προσπάθησα λίγο όσο μπορέσαμε και στην προεκλογική περίοδο και με εσά το έχουμε συζητήσει, τι αλλαγέ που έρχονται στου Δήμου. Δηλαδή, ε, δεν θα είναι οι ίδιοι οι Δήμοι μετά την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφιζόταν, αν το θυμάστε, ε, το συζητούσαμε και με υποψηφίου σα ε, και όλων των παρατάξεων, που ψηφιζόταν μέσα στην προεκλογική περίοδο. Δυναμώνουν οι Δήμαρχοι, σαν δημαρχή. Είναι αυξημένε πια οι εξουσίε που θα έχει ένα δημαρχό. Ε, καταργούνται επιτροπέ, αλλά μπορεί να αυξάνουν από την άλλη την δύναμη των δημάρχων. Του υποχρεώνουν όμω κάθε δύο μήνε να λογοδοτούν για το τι έκαναν. Και αυτέ οι συνεδριάσει λογικά θα έχουν έτσι, ενδιαφέρον στο επόμενο, στα επόμενα δημοτικά συμβούλια και στου τρει Δήμου. Επίση, θεσπίζονται δείκτε αξιολόγηση. Έχει σημαντικά πράγματα ε, ο νέο νόμο και θα δούμε πώ θα λειτουργήσουν αυτά σε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πώ όμω θα ασκήσετε την αντιπολίτευση, να το πούμε μετά το διάλειμμα. Βεβαίω. Δεν σα κρατάμε ή δεν σα στερούμε από άλλη δουλειά. Βεβαιότατα. βεβαιότατα. Πάμε στο δια... Τώρα όχι. δεν έχουμε και χρόνο. Ήδη... Μπήκε η Έλενα. Μπήκε η Έλενα, δεν μπήκε. <laughs> δεν μπήκε, όχι. Δεν μπήκε. Ά, Θα κάτσουμε και για μεσημεριανό εδώ. <laughs> Αν το θέλετε, γιατί όχι. <laughs> λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα και επιστρέφουμε Ευχαριστώ. με πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και αυτό. Κύριο Γρηγόρη Γρηγοριάδη για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο αλλά και για την επόμενη. Η επόμενη μέρα, που ξεκινάει και για τον κύριο Γρηγοριάδη και για όλο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από 1η πρώτη του 24 κύριε Γρηγοριάδη. Μάλιστα, μαλιστα, κύριε. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώ θα ασκήσετε αντιπολίτευση. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, θα το θυμηθούμε για λίγο, είναι ένα μικρό απόσπασμα και από την ομιλία του κυρίου Κορενσίδη. Έκανε ένα κάλεσμα, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Για να το ακούσουμε ένα λεπτάκι και να το σχολιάστε αμέσως μετά και να μας πείτε πραγματικά πώς θα σκίσετε την αντιπολίτευση στα χρόνια που έρχονται. Θερμή παράκληση στους άλλους συνδυασμούς, στους επικεφαλής και σε όλους όσους εξελέγησαν. Από αύριο κιόλα του ζητώ να συνεργαστούμε για το καλό της πόλης. Αυτό λοιπόν είναι ένα κάλεσμα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Βεβαίω και θα σχολιάσω. Ποτέ δεν θα αφήσουμε κάτι ασχολείο. Είναι τη βραδιά ασχολή. των εκλογών, μετά ναι. το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Ε, πριν πάμε όμω σε αυτό το σχόλιο, γιατί μετά θα επεκταθούμε και σε κάτι άλλο, ε, θα ήθελα και πάλι τώρα που ήμασταν στο διάλειμμα εδώ mm -hmm. πέρα, ε, να ευχαριστήσω τον δικό μου το συνδυασμό. Το έκανα προηγουμένω, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη πάλι να το κάνω. Όλα αυτά τα παιδιά και τα κορίτσια τα οποία με πιστέψαν και ήρθαν και πλαισιώσαν ένα πολύ ένα... και κάναμε έναν δυνατό συνδυασμό, αραγή, ενωμένο, μια τεράστια ομάδα, μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα όχι μόνο δικό μου, αλλά είναι και του χαρακτήρα της προσωπικότητας και της αξιοσύνης του καθενός από... και της καθεμίας από αυτούς. Γι' αυτό και πάλι ευχαριστώ όλα τα παιδιά του συνδυασμού, όλη την ομάδα μου από βάθος ψυχής και καρδίας. Και, βε... και να μην ξεχνάμε ποτέ όμως και την ε, πιστή και στενή και κλειστή ομάδα που ήταν γύρω από εμένα τους εθελοντές μας και τις εθελόντριές μας οι οποίοι και αυτοί πιστέψαν ακόμη περισσότερο και από την πρώτη στιγμή και πολύ πιο παλιά πιστέψαν όλο αυτό το όραμα για αλλαγή και ήτανε δίπλα μου μέχρι και την τελευταία στιγμή και ακόμα και σήμερα ε, λειτουργούμε και είμαστε σαν ομάδα εγώ, οι εθελοντές, οι εθελόντριες και όλος ο συνδυασμός μου ε, Τους ευχαριστώ όλους από καρδίας και ψυχής. Ευχαριστώ. Τώρα, ε, πηγαίνοντα ε, στο πώς θα ασκήσουμε την ε, αντιπολίτευσή μας από 1η-1η του 2024, η αντιπολίτευση αυτή θα με είναι Με βάση δεν και είναι... τι αλλαγέ που έχουμε, έτσι, είπαμε βεβαίως, μερικά βεβαίως. πράγματα, με κύριε, βάση και τι αλλαγέ. Κύριε Νατσούλη, κυρίε και φίλες και φίλοι ακροατές, η αντιπολίτευση θα είναι επικοδομητική. Όταν λέμε επικοδομητική αντιπολίτευση, εννοούμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι όταν βρίσκουμε κάτι στο οποίο έχουμε κοινού στόχου και σκοπού με τη Δημοτική Αρχή και είναι προ το καλό του τόπου, βεβαίω, βεβαιότατα θα είμαι εκεί για να το στηρίξω και, να το, ε, και εγώ να το υποστηρίξω με κάθε τρόπο και μέσα. Νομίζετε ότι για τα μεγάλα πρέπει να συμφωνήσετε, Ναι. Γιατί και προεκλεκά το είδαμε και μάλιστα και στην μέρα του debate εδώ μεταξύ του κ. Τσανούση και του κ. Αναστασίου. Είδαμε ότι στα μεγάλα, για τα μεγάλα τη πόλη και του Δήμου. Πάνω κάτω θα λέγαμε ταυτίζονταν η απόψη των δύο συνδυασμών. Ε, κοιτάξτε, και στα μεγάλα και τα μικρά. Σα είπαμε και προηγουμένω ότι πολλέ φορές τα μικρά είναι πιο σημαντικά. Ναι. Ε, είναι ανάλογα με τι μέτρο τα μετράμε. Και από το πόσο το αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος αυτό όταν εμείς μετράμε. Ε, γι' αυτό δεν πρέπει να εξαιρούμε τίποτα. Και δεν πρέπει να ε, δια, διαμερισματοποιούμε τα πάντα ανάλογα με την πρώτη αξία την οποία διαβλέπουμε μέσα σε αυτά. Αξία έχουν τα πάντα, και τα μικρά και τα σήματα και τα μεγάλα και τα τρανά. Εμείς θα είμαστε σε οτιδήποτε είναι προς το καλό αυτό του τόπου, είτε είναι ασήμαντο της καθημερινότητας, είτε, μικρό, είτε, μεγάλο. Είτε είναι μεγάλο, πάντοτε ναι. εκεί. Και βέβαια θα είμαστε και εκεί, θεματοφύλακες, κέρβεροι, ούτως ώστε όταν διαπιστώνουμε οποιαδήποτε παρέκκληση ε, ή ατασταλία, Άμεσα να πανεβαίνουμε και αυτό να βγαίνει προ τα έξω, να το καυτηριάζουμε και να βγαίνει οπωσδήποτε και προ τα έξω. Εγώ είμαι υπέρ του νέου νόμου αυτού που βγαίνει τώρα και δίνει ε, τον εξουσίες. Θα είστε σε κάθε συμβούλιο, κύριε Γρηγορία, θα ε, δίνετε θα... το παρόν σε κάθε συμβούλιο. Εγώ θα είμαι παρόν στα συμβούλια. Είμαι... Πάντοτε θα είμαι παρόν στα συμβούλια. Εκτό εάν συντρέχουν κάποιοι άλλοι άλλη λόγοι να το Άλληλα. συζητάμε. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά. Ε, το Συμβούλιο είναι η έκφραση της Δημοκρατίας Σωστή. Δεν πρέπει να λείπει ο Δήμαρχος Ή τα άλλο Χωρίς σοβαρό λόγο Από το Συμβούλιο Αν και δεν είναι υποχρεωτικό να παρίσταται από την άλλη Ούτε έχει δικαίωμα ψήφου φυσικά Ναι κοιτάξτε να δείτε Αλλά εδώ ε... θα είναι αναγκαστικά σίγουρα στο ε, Δήμινο ε, Να σας πω κάτι Εκεί διακυβεύονται τα πάντα το συμβούλιο συζητούνται τα πάντα. Το συμβούλιο καθορίζει την πολιτική. Το συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει τα πάντα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να είμαστε παρόντε εκεί. Ε, υποχρεωτικά κανένα δεν υπάρχει υποχρέωση Όχι, Εδώ έτσι. θα υπάρχει πάντα, σίγουρα θα υπάρχει είναι το δίμηνο. Αλλά λέτε το δίμηνο το... τη λογοδοσία. Ε, βέβαια. Ε, 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 Σα είπα προηγουμένω δηλαδή, ότι είμαι πολύ υπέρ του πρέπει νέου. πρέπει να πάει στη δίμηνη λογοδότηση ε, των δημάρχων, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου νόμου δεν ε, θα ισχύει βέβαια μόνο για την Καστρό, ε, για, ε, για, για, για ισχύει. Για, όλη την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. έπρεπε, να προχωρήσουμε. Δεν έπρεπε, να, δεν έπρεπε να μείνουμε εδώ όσο έχουμε. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι υπέρ παρελθόν. Υπέρ του νέου νόμου λοιπόν. Βεβαίω. Αναφανδόν. Αναφανδόν υπέρ του νέου νόμου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει περισσότερε εξουσίε και πολύ μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια τη. Προ τη στιγμή πάντω ο νέο νόμο, κύριε Γρηγορία, ναι. δίνει αυξημένε εξουσίε στου δημάρχου. Συμφωνείτε και σε αυτό με τον νόμο. Συμφωνώ. Ναι. ναι. συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εντάξει, θα μπορούσα να είμαι εγώ ο Δήμαρχο. δεν ε, 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 εάν ήταν λίγο παραπάνω κάτι, ο κόσμο το έβλεπε λίγο διαφορετικά, θα ήμασταν εμεί. Το ίδιο ακριβώ πράγμα θα κάναμε Πρέπει, λοιπόν, την επόμενη ο, ο μέρα. Ο Δήμαρχο να έχει αυξημένε εξουσίε. Αυξημένε εξουσίε, γιατί πιστεύω στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να έχει αυτέ τι εξουσίε στα χέρια του για να μην ε, αποαγγυλώσει στο δημοσίου τομέα και το αν το βλέπει και πώ το βλέπει η Αθήνα ή το βλέπει οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Είμαι αναφανδόν υπέρ των πολλών εξουσιών των κατατόπου κυβερνητών. Σωστά, ο αλλά... δήμαρχος Δήμαρχο είναι ένα τοπικό μικρό κυβερνήτη. Θα... Αυτό ξέρει τα προβλήματα. Αυτό... Εμεί αφουγκραζόμαστε εδώ πέρα τον κόσμο. Τι ακριβώ θέλει, πού πονάει, πού αγωνιά. Δεν μπορεί κανένα να το αντιληφθεί όπω είναι πολύ μακριά από εμά. Γι' αυτό είμαι υπέρ του ότι θα πρέπει να είναι οι εξουσίε αυξημένε για τον Δήμαρχο. Αυξημένε και όχι, όχι, μόνο για τον Δήμαρχο και για την περιφέρεια. Και, και για και την, την περιφέρεια. περιφέρεια πιστεύω ότι yeah. πρέπει να είναι πολύ περισσότερο αυξημένε. Γιατί η περιφέρεια είναι ένα μικρό κρατήδιο. Έτσι θα πρέπει. έτσι yeah, το βλέπω Δεν εγώ. έχει όμω και τον κίνδυνο αυτό. Μήπω ο Δήμαρχο κάνει τελικά ό,τι θέλει. Όχι, γιατί θα έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό ο νόμο αυτό είναι έτσι όμορφα φτιαγμένο. Έχει τη δίμηνη λογοδοσία. Έχει τη δίμηνη λογοδοσία yeah. που εκεί θέλει δεν θέλει. Θα καθίσει απέναντί μα. Και θα τον αξιολογήσουμε, mm. mm. βεβαίω. Γιατί έχει ολόκληρο, θα βγει το τεύχο, ακόμα δεν έχουν βγει αυτά. Ναι. Θα βγουν τεύχοι ολόκληρα. Θα βγουν ολόκληρα, αναλυτικά. Για, έτσι, ε... Με, με του με τους δείχτε τη αξιολόγηση, με τα κριτήρια τη αξιολόγηση, με τη θεματολογία των. Αυτά θα είναι ολόκληρο βιβλίο που εκεί πέρα θα το βάζουμε απέναντι και. <γίλει> για απειρή μειχθήτο, Εάν το δίμηνο το προηγούμενο κάνει οτιδήποτε το παρεκκλίνει από το καλό και το σύμφερον αυτού του τόπου. Άρα λέτε μπορεί να δίνει ο νόμος τις εξουσίες στο Δήμαρχο τις περισσότερες, αλλά έχει και τις ασφαλιστικές δικλείδες να ελέγχει το Δήμαρχο για αυτές τις εξουσίες που ασκεί. Αλλήμον αλλιώ θα πηγαίναμε να ξέρετε και στην προσωπικότητα του κάθε δημάρχου και θα τα λύγαμε σε ασυδοσίε. Τώρα, για να δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλε αλλαγέ. Παραδείγματο χάρη, δεν θα υπάρχουν σχολικέ επιτροπέ. Τι κάνουν οι σχολικέ επιτροπέ, ό,τι ανάγκε έχουν τα σχολεία του νομού, είτε είναι αυτά δημοτικά γυμνάσια ηλίκια. Υπάρχει η επιτροπή και ε, αναλόγω προβαίνει σε τι χρειάζεται το κάθε σχολείο. Ή δεν θα υπάρχουν οι οικονομικέ επιτροπέ. Τα πάντα πάνε στον Δήμο. Αυτό είναι καλό ή κακό, πιστεύετε. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα καλό. Καλό, γιατί... Θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ναι, λοιπόν ότι θα γίνει και που ναι, θα γίνει Ναι, ναι γιατί, γιατί, γιατί έδινε η δυνατότητα Ξέρετε τα πάντα στη ζωή έχουν σκαλοπάτια Αυτό ήταν το σκαλοπάτι το τώρα Παλιότερα δεν θα μπορούσαν να γίνουν τέτοια πράγματα Όπω μεθαύριο και αυτό ο νόμο που λέμε τώρα θα χρειαστεί οπωσδήποτε βελτιώσει, θα χρειαστεί οπωσδήποτε ναι. να προχωρήσει μπροστά ναι. και να πάει σε κάτι άλλο ακόμα πιο ψηλά. Ναι. Δεν μπορούμε να, να, ε, να πάμε στην κορυφή του Ολύμπου ή στα Ιμαλάια να ανέβουμε στο Everest χωρί να έχουμε περάσει από τι προηγούμενε κορυφέ. Αυτά είναι βήματα που κλιμακιδών πρέπει να τα κάνουμε γιατί η αλλιώ μα φτιάνει ή λίγο από το απότομο δημιουργεί αναταραχή και αντίδραση πολύ μεγάλη. Τώρα ήταν να γίνει, ορθά γίνεται. Βεβαίω και πρέπει να φύγουμε από το επιτροπή εδώ, η ναι, δεν ενέρχονται. Είναι μια τρέχει σκέπή τώρα από Μετά, το αποτομο δημιουργει αναταραχη και αντιδραση πολυ μεγαλη τωρα ηταν να γινει ορθα γινεται βεβαιω και πρεπει να φυγουμε απο το επιτροπη εδω η επιτροπη εκει επιτροπη εκει οι δεν ειναι μια τρέχη σκεπη τωρα απο το σχολειο ναι. Θα ασχοληθεί και το δημοτικό Συμβούλιο Ολόκληρο και με τη σκεπή. Α πούμε, μήπω θα φορτωθεί πολύ. Λέω ένα παράδειγμα. Τώρα, τώρα, έτσι. Όχι, δεν θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί και τώρα πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ασχολείται. Αλλά τώρα προσέξτε τώρα. τώρα ο πρώτο που ναι. το αποφάσισε. Ναι, αλλά μετά τι γινόταν. Μετά το φέρνε στο Δήμο πάλι. Και μετά ναι. περνούσε πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έπρεπε να, έχει, να γίνει μελέτη. Αν θα είναι πιο γραφειοκρατικό ή γραφειοκρατικό. Θα είναι λιγότερο γραφειοκρατικό. Πιστεύετε ότι Ναι, γιατί τώρα τι γίνεται. Αν είναι λιγότερο, τότε θα πω κάτι. Γιατί μέσα από αυτέ τι επιτροπέ υπήρχε μια ομιχλώδη κατάσταση. Αυτή την ομίχλη έρχεται τώρα να διαλύσει. Γιατί, θα τη βάλει. γιατί γιατί, οι επιτροπέ ήταν από εδώ και δεν είχαν μέσα μια δομή δημόσια η οποία να στηρίζει αταλάντευτα την ειλικρίνεια, ε, την αλήθεια και την πραγματικότητα. Έτσι, εάν η επιτροπή ήταν καλή, εάν ο πρόεδρο ήταν καλό, πήγαιναν καλά. Εάν ο πρόεδρο είναι μάγκα και λοβιτούρα και τρεχαγέρευε, σε... θα την κάνει τη λοβιτούρα του χωρί να, το σε να πάνω σε πάνω σε τον αντιλαμβάνεται. Οι επιτροπέ πάντω ήταν όλων των συνδυασμών. Χωρί να τον αντιλαμβάνονται. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, δεν αλλά μόνο... να σα πω κάτι. Ε, οι επιτροπέ αυτέ ήταν έτσι φτιαγμένε. Και δεν μιλάμε εδώ για το Δήμο το δικό μα μόνο, έτσι, και παντού. Που αυτό ο οποίο ήθελε Η να κάνει ψηφια. κάτι θα το έκανε. Γιατί αυτό ήταν ο οποίο λάμβανε στο τέλο την απόφαση και αυτό ενημέρωνε όπω ήθελε να ενημερώσει τα λοιπά μέλη τη επιτροπή. Τα οποία όμω πάλι, επειδή θεωρούσαν πολύ χαμηλό αυτό το ρόλο, τον απαξιώνανε παντελώ. Τώρα. <Το> <Το> να ξαναγυρίσουμε λίγο, λίγο, στη δίμηνη λογοδότηση των δημάρχων. Θα είναι τα, γιατί ε, πέρα από την, μάλλον πέρα από την δίμηνη λογοδότηση των δημάρχων θεσπίζεται και μια άλλη διαδικασία, αν την έχω καταλάβει σωστά, ότι θα μαζεύονται αιτήματα της αντιπολίτευσης που θα κάνουν μια ερώτηση. Συνήθω τώρα τα λέμε προημερησίας. Για να γίνεται μια συνεδρίαση μόνο με αυτά που ζητάει ίσως η αντιπολίτευση. Θα χρησιμοποιήσετε τέτοιου είδου εργαλεία στον αντιπλευτικό λόγο και αν αυτέ οι συνεδριάσει μαζί με τη λογοδότηση των δημάρχων θα έχουν έτσι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει ο κόσμο. Ακριβώ. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η λογοδοσία του Δήμαρχου. Δεν είναι μόνο το αν έκανε. Είναι και τα άλλα τα καλό. θέματα που θα βάζει η αντιπολίτευση και, και θα μαζεύονται σε μια ειδική συνεδρίαση. Ναι. Αυτό έχουμε καταλάβει. Θα το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, δηλαδή είναι, δηλαδή. είναι ακριβώ αυτό που λέμε. Οι προτάσει οι δικέ μα, τι οποίε θα προτείνουμε, δεν μα ενδιαφέρει ο Δήμαρχο ή οποιοδήποτε Δήμαρχο. Μα ενδιαφέρει το καλό του τόπο και αν μα ενδιαφέρει το καλό του τόπο, δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ε, το αν η Δημοτική Αρχή λειτουργεί άψογα ή παρεκκλίνει. Ή, ή, ή. Μα ενδιαφέρει τι, να δούμε και τι προτάσει τη δικέ μα ε, και αυτό θα το βλέπει ο κόσμο και θα το αξιολογεί. Δεν είναι ότι βοηθάμε κάποιον σε κάτι. Ο κόσμο αυτό που θέλει είναι πραγματικά με οποιονδήποτε Δημοτική Αρχή την αλλαγή προ τα μπρο. Την αλλαγή προ τα μπρο. Αυτό που είχαμε και εμεί και ω προμετωπίδα ε, δική μα. Πριν φτάσουμε στην 1η Ιανουαρίου, έχετε σκοπό να κάνετε κάποια συνάντηση. Δεν ξέρω αν μιλήσατε ήδη με τον Δήμαρχο και μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση. Πού να τα συζητήσετε λίγο όλα αυτά ή και με τον κύριο Τσούκα, φυσικά που θα είναι επίση στο Δημοτικό Συμβούλιο με του δικού του συμβούλου. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια συζήτηση πριν πάτε στην 1η Οκτωβρίου για να βάλετε κάποια πράγματα. Ε, στην 1η Ιανουαρίου. Στην 1η Ιανουαρίου. Πριν την 1η Ιανουαρίου. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να συναντηθείτε οι τρει για να βάλετε κάποια ε, βάση σε μια συζήτηση ε, για το πώ. Και με βάση αυτό που είπε και ο Δήμαρχο, επαναλαμβάνω, στην ομιλία του στην Ομόνια. Αν θέλετε εκεί γι' αυτό. Πιστεύω, ναι, θα το δούμε. Χρήσιμο θα είναι, πιστεύετε. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, αλλά θα το δούμε αυτό. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έρχεται στη συνέχεια και σιγά σιγά. Ε, όταν εμεί έχουμε διάθεση αυτή τη πραγματική συνεργασία αγαστή, ε, θα πρέπει να γίνονται τέτοιε συναντήσει για να ε, βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα και κάποιε αποφάσει σωστέ. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, με τον έλεγχο και ανεξάρτητα με τη λογοδοσία. Αλλά μα, έλεγχος... είπαμε από την αρχή τη εκπομπή μα για του ρόλου στη δημοκρατία. Μην ναι. το ξεχνάμε. Έτσι και έτσι πηγαίνω και προς το τέλος της συζήτησης. Εγώ δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε κλείνοντας κύριε Γρηγοριάδη. Όπως καταλαβαίνετε και μετά την 1η Ιανουαρίου για οτιδήποτε προκύψει, γιατί καλά θα ήταν να πηγαίνουν όλα καλά και ρόδινα, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και προβλήματα και θέματα και μέσα στην πενταετία. Ε, εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε μόνο, για να τα λέμε και από τη δική σας πλευρά. Εμείς λοιπόν κλείνοντα ε, κλείνοντας, εγκατακλείδη, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι θα είμαστε εκεί παρόντες γιατί εκπροσωπούμε το μισό Καστοριανό λαό και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα θα αφουγραζόμαστε την κοινωνία θα μεταφέρουμε τις αγωνίες θα μεταφέρουμε τις προτάσεις και θα είμαστε συνεχώς επί 24 ώρων ε, ως ε, όχι ελεγκτές αλλά θέλουμε να τηρείται πιστά η νομιμότητα σε οτιδήποτε θα κάνει από τώρα και πέρα, από τις 1 Ιανουαρίου και μετά αυτή η Δημοτική Αρχή, σε οποιοδήποτε πεδίο. Και όλο αυτό είναι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και την ίδια, αλλά και τον τόπο και αυτούς τους ανθρώπους εδώ που μας εμπιστεύτηκαν και τους άλλους που δεν μας εμπιστεύτηκαν, όλους, να προχωρήσουμε μπροστά στην προκοπή και την ανάπτυξη τα ζητούμενα για αυτόν τον τόπο να κρατήσουμε εδώ τον κόσμο μας και την νεολαία μας. Κύριε Γρηγοριάδη, σας εύχομαι και σε εσά καλή επιτυχία και καλή θητεία και από τον ρόλο που θα έχετε για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσάς και τους αφρότες σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νατσολ